σε μια νέα παστράτεια για παντιάς, που είναι η εξής. Εκτός των άλλων διαφόρων που κάνει, πια έβαλε μια τηλεφωνική γραμμή του 1190, όπου μπορούμε να παίρνουμε τηλέφωνο εάν θέσουμε αντιμέτωποι με περιπτώσεις διαφθοράς, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα. Το καλό είναι ότι αυτή τη φορά δεν παίρνει τηλέφωνο και σου λένε κάνει την καταγγελία εκεί και παρακολουθεί το φάκελο, αλλά υπάρχει ολόκληρο νομικό τμήμα που υποστηρίζει, παρακολουθεί την εξέλιξη της καταγγελίας και παρεμβαίνει. Αυτό είναι πρωτοφανές για την Ελλάδα και είναι επιτέλους κάτι πολύ σημαντικό. Ο Βασίλης Ουδηρόπουλος είναι ηγείται της νομικής προσπάθειας, τον οποίο... Λοιπόν... Η δε Σοφία Ιωάννη θα σας πει περισσότερα για το κομμάτι της δουλειάς που κάνει στην Ισλανδία. Και εγώ θα σας πω μόνο τώρα για τα κορυφαία. Θα κάνουμε χαλαρή μοντιατική κορτίτσα μέχρι την Ακαδημία Πλάτωνος. Όσοι δεν έχετε φτάσει στην Ακαδημία Πλάτωνος θα σας αρέσει, γιατί είναι ένας αγγελικός κόσμος καταπληκτικός, 140 στρέμματα πρασίνου. Εκεί μας περιμένετε επίσης οι άνθρωποι ντόπιοι, εκεί να το πω έτσι, να μας ξεναγήσουν, να δούμε τους αρχαιολογικούς χώρους, να πούμε σε ένα συνεργατικό καφενείο που έχουν αφεύσιμα κτλ. Τώρα, θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε στην ποδηλατάδα σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας, δεν κάνουμε πως περάσεις, διτράξουζες και τέτοια, τα γνωστά, και βέβαια στο να ευχαριστούμε εταίρος από τον Ερυθρό Σταυρό, τους διασώστες μας, οι οποίοι πάντοτε μας προσφέρουν εδώ και τα παιδιά, δηλαδή. Παρασυγγνώμη, όπως επίσης από την Τροχέα, τον Αστιφύλακα, τον Χρήστο, τον Καραφύλα και τον Αρχιφύλακα, τον Δημήτρη, τον Καμπουράκη. Λοιπόν, ο λόγος στη Σοφία την Ιωάννου για τα περαιτέρω. Δύο λόγια από όλα. Πρώτη σήμερα που είστε σήμερα εδώ, δεν μπορείτε και πολύ δεν φωνή του Γιώργου, όμως έχουμε μικρό. Σας ευχαριστώ, μαζέψαμε πάλι τον μικρόφωνο, ό,τι κάνουμε με τη φωνή μας και το ηχείο μας. Thank you.